Κυρίες και κύριοι, προκλητικός εμφανίστηκε για ακόμα μια φορά ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος ξεδίπλωσε όλη την βεντάλια των παράνομων διεκδικήσεων, αμφισβητώντας και πάλι την κυριαρχία ελληνικών νησιών. Οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας γίνονται αντικείμενο και της πολιτικής εσωτερικής αντιπαράθεσης, με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης να κατηγορεί τον Υπουργό των Εξωτερικών Μευλούτ Τσαβούσογλου πως είναι απόν. Η Άγκυρα αυξάνει συνεχώς τη λεκτική ένταση με την Αθήνα με μπροστάρι τον Υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, που αμφισβητεί διαρκώς την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Bunlar belli değil. Onları kendilerine iddia ediyorlar. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin... Η Αθήνα δεν απαντά στις τουρκικές προκλήσεις που εξτομίζονται καθημερινά, προτιμώντας το δρόμο των διεθνών οργανισμών. Είμαστε πάντοτε σε εγρήγορση και πάντοτε με ψυχραιμία και με αποφασιστικότητα αντιμετωπίζουμε τις οποιαδήποτε απειλές, είτε αυτές είναι ρητορικές είτε οτιδήποτε άλλο. Έχουμε έναν πάρα πολύ φλίαρο Υπουργό Άμυνας. Ασυνήθιστα φλίαρο. Ξέρετε, οι Υπουργοί Άμυνας, τουλάχιστον των ευρωπαϊκών χωρών, μιλάνε λίγο. Κάνουν κάποια πράγματα, αλλά μιλάνε λίγο. Δεν είναι αυτοί που βγαίνουν μπροστά. Ο Ακάρ δεν ανοίξει αυτή την παράδοση. Η Ελλάδα απαντάει και διπλωματικά, βεβαίως και επί του πεδίου. Στις 19 Ιανουαρίου προσγειώνονται τα Ραφάλ, τα πρώτα 6, με εκπαιδευμένο το προσωπικό. Διότι έχει γίνει δουλειά υποδομής πίσω, 6 με 10 μήνες έχουν βρεθεί στη Γαλλία οι Έλληνες πιλότοι. Τα ελληνοτουρκικά γίνονται αντικείμενο και πολιτικής αντιπαράθεσης στο εσωτερικό της Τουρκίας, με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης να αδειάζει τον Υπουργό Εξωτερικών Τσαβούσογλου. Gidin Milli Savunma Bakanlığı dışişleriyle ilgili işler yapıyor. Bakarsan İbrahim Kalın dışişleriyle ilgili işler yapıyor. Dışişleri sözcüsü konuşacağına İbrahim Kalın konuşuyor. Yani dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı olmaktan çıkmış zaten. Ne yetkisi var ki Dışişleri Bakanlığı? Ο Νίκος Δένδιας έχει ήδη φτάσει στην Ιγυρία, ενώ θα επισκεφτεί και την Αγγόλα στο πλαίσιο της ενίσχυσης του διπλωματικού αποτυπώματος της Ελλάδος στο εξωτερικό.